Κάτσε από εδώ. Πάμε παιδιά να δούμε λίγο μέσα το ισόγειο της Αγιαστοφιάς με προεδρική παρουσία και σήμερα Σάββατο. Έχουμε τη στεναχώρια μας, γι' αυτό και ήρθαμε μεσημέρι, πονοκέφαλος το βράδυ. Ένα άθλημα που μας δίνει, να μας δίνει χαρά υπάρχει. Γάμο τα βάσανα. Και πάμε εδώ πέρα. Ήρθε ο καλλιτέχνης, μισό. Αυτός τρίβει εκεί παιδιά με το σβουράκι πλέον, γιατί εκεί δεν φτάνει το μηχάνημα που τρίβει τα μάρμαρα. Κοντά στο σοφατοπί, σβουρώνει, αδόκιμο όρος, όπω φωσκώνει. Και εκεί ο αδελφός μου, στα τζάμια, ο μεγάλος ραλίστας. Βλέπετε παιδιά, ξανίζει ο χώρος, πολύ ωραίες καταστάσεις. Εδώ από το ισόγειο της Αγιαστοφιάς. Πάμε πληροφορίες για τα μέσα από τον κύριο Παλσαμίδη, τον οποίο τιμώ και αγαπώ, αφού τον ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά για την γενναία του προσφορά να εκπαιδεύσει το πυροσβεστικό προσωπικό του νέου τύπου τα ασανσέρ. Θα πω ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις του, πάντα εκτίμηση του κύριου Βαλσαμίδη, του ανθρώπου που μας έχει βάλει μέσα κυλιόμενες σκάλες, κυλιόμενους διαδρόμους και τα ασανσέρ, έχουν τελειώσει από τα 3 ανατολικά τα 2,5 και πάει λίγο κράτη. Για ποιο λόγο? Γιατί ακόμα παιδιά δεν έχουμε το κανονικό ρεύμα, και όταν μέσα στο γήπεδο δεν υπάρχει κανονικό ρεύμα, επειδή τα υλικά είναι πανάκριβα, δεν πρέπει να γίνει κάποια κόμπλα και να καούνε. Γι' αυτό το πάει λαού λαού. Όταν μπει το ρεύμα μέσα στην Αγιαστοφιά, το πολύ σε 2 μήνες η λειτουργία ασανσέρ και διαδρόμων θα είναι τελείως εύρυθμη. Να τη δοκιμάσουμε στο crash test που θα γίνει στις 69 μέρες από τώρα, στις 15 του Ιούλη του 22, τρεχοντός έτους. Προεδρική παρουσία, κουντουμαδέι τέλος και πηγαίνω στην πατούντα στην πλατεία ΔΜ, να πάω στο παρεάκι μου εδώ στην καφετέρια DNP, να κάτσω λίγο να ξεκουραστώ για να είμαι δυνατός μετά να πάρω τα δρόμενα. Και γεια σας μακές, σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες παιδιά, γεια. Κάνα καλό δεξιμπάκι πάκι. Παιδιά, με αυτά εδώ σταματάω εδώ την κινηματογράφηση και θα συνεχίσω λίγο αργότερα, καθίστε να δείξω λίγο τον κόσμο. Με τον χάσω. Όλοι έρχονται παιδιά εδώ. Εδώ είναι η πυλώνια οδός. Τάσο έρχομαι ρε. Εδώ είναι η πυλώνια οδός, στην οποία βλέπετε κόσμος πάει και έρχεται, νιώθοντας ότι κάποιος θα πει λάτε ρε παιδιά, περάστε μέσα να δείτε πράγματα και θάματα. Γεια σου Κώστα μου. Περίμενα αναμονή. Μου καφέ. Ναι, ναι, ωραία, ωραία. Ελάτε ρε παλικάρια, πως τρόσιμο. Γεια σας λεπέτες μου, τι κάνετε? Ήρθα να σας ενοχλήσω, όπως λένε κάποιοι άλλοι. Ήρθα το από εκεί γύρω. Πού, τι έχουμε, από εδώ. Έφυγε η σκαλωσιά. Από πού έφυγε η σκαλωσιά, θύμισε μου. Α, από εδώ έφυγε η σκαλωσιά. Αυτός είναι ο πιο ωραίος, ξεκούραστος. Έχει κάνει σούζα το καρότσι. Σούζα η μηχανή, το άλλο είναι σούζα. Και το άλλο, το ξέρει η γυναίκα σου. Εντάξει. Εδώ με τα παιδιά της υπογειοποίησης. Τα συνάζια. Πες μου. Ναι, τα συνάζια είναι αυτά εδώ που λέει ο μάστορας. Το πετάκι. Ο Μαστοδημήτρης, ναι, ο Μαστοδημήτρης. Και βλέπουμε παιδιά αποκαλυμμένη την παλιά γωνία της 5-6-7. Σήμερα Σάββατο, Σάββατο. Πώς έχουμε σήμερα, ρε. 7 του Μάη. 8 έχουμε σήμερα. 7 έχουμε σήμερα, ρε. 5 και 4 ρε, παράθεμά σας. Εκεί έχουμε σκαψίματα, θα τα δείξουμε στη συνέχεια. Άρα από εδώ γεμίσαμε τίγκα τίγκα γάμου τα βάσανα μέσα. Και εδώ ό,τι μπορώ να πάρω από τον νησιασμένο πλέον αγωνιστικό χώρο της Αγιάς Σοφιάς μας. Με αυτά παιδιά κλείνω το βίντεο, κλείνω καφεδάκι και συνεχίζω
για το επόμενο. Να δούμε τι έργα γίνονται σήμερα στην Αγία Σοφιά. Τίγκα ΑΕΚ! Όσοι έχετε λεφτά, μπείτε στην ΑΕΚ δυναμικά να κάνουμε ομάδα σε όλα τα αθλήματα. Σούπερ! Πάμε, παιδιά. Ξεκινώντας από το ίδιο γνωστό σημείο, το σημείο αναφοράς εδώ πέριξ του κηπέδου, την καφετέρια DNP του φίλου μας του Σάββου του Καλιακούδα. Πάμε μαζί με το φίλο μου τον... Να πω το όνομα, ρε. Και δεν το λες. Ντροπή είναι. Να παρουσιάσουμε, παιδιά, μετά από την επιτυχία που είχαμε και μάθαμε για τα συνοδά έργα από τον Δήμαρχο, τον κύριο Κατζελιά, από τη συνέντευξη της κυρίας Ελένης Φιλίνη και του κύριου Χρήστου Φωτίδη, βεντετών και τώρα ακόμα στην τηλεόραση, στο σινεμά και στο θέατρο, να παρουσιάσουμε αεξίδες, γι' αυτό πήρα και τη δήλωση, έτσι, δεν παίρνω το δήλωση από άλλους αλόφρισκους, εισαγωγικά. Να δούμε γύρω γύρω από την Αγία Σοφιά τι έργα γίνανε στο κλείσιμο της ημέρας, κοντεύει 5. Ναι. Πριν το τέρπι. Έτσι. Είμαστε επικραμμένοι όλοι, παιδιά, από την εξέλιξη που είχε το χθεσινό γήπεδο στη Χαλκίδα. Δεν τα κατάφερε η ομάδα. Δυστυχώς στεναχωρηθήκαμε πάρα πολύ. Συνεχίζεται όμως η ζωή. Πάμε για την Τρίτη να κάνουμε το διπλό στην ίδια έδρα. Να σαφαρέσουμε τη σειρά. Πολύ χώμα, λευκό χώμα. Από εδώ, διότι λογικά θα στρωθεί πριν μπει το φορτηγό. Δεν μπορώ να το καταλάβω, παιδιά, για ποιο λόγο στρώθηκε αυτό το χώμα. Πρέπει να βάζουν αυτό το χώμα για να βάζουν τα πλακάκια του τσιμόνι. Ναι, αλλά πρέπει το φορτηγό να μπει μέσα, δε, που θα φέρει το Matrix. Το Matrix έρχεται 16 Μαΐου. Οριστικό και αμετάκλητο, παιδιά, 16 του Μαΐου έρχεται το Matrix. Πώς θα μπει μέσα το φορτηγό να φέρει τα κομμάτια? Θα πατήσει τους κυβόλητους, μήπως τους γυαλίσει? Αυτό είναι το ερωτηματικό μου. Εδώ στην πλατεία ΔΜ που πατάω. Βλέπετε, παιδιά, τι ωραία πλατεία είναι. Τη σήμερα κατεθένε και η καφετέρια να αγναντεύουμε με τις οικογένειες, τα φιλαράκια μας. Όταν φωτίζεται το γήπεδο, όταν φωτίζεται το γήπεδο με το φωτιζόμενο αητό απ' έξω, θα χι ύψιλον νι όμικρον ύψιλον μη έψιλον όλοι μας, ρε μάγκες. Όταν λέμε όλοι μας. Λοιπόν, έχω το παρεάκι μου εδώ, το μεγάλο Νταλικέρι, τον Αντώναρο, να... Ποιον? Αντώνη, πώς? Χρόνια, Κώστας. Εντάξει, γράψε λάθος, ο Κώστας είναι, ο Αντώνη τον είχα πριν. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα, μεταφορά, μετακόμιση του Τόλ, όταν γίνει εδώ πέρα, μακάρι να ντυθεί με πέτρα. Και πάμε, παιδιά, σήμερα είναι μια μέρα που θα σας δείξω ότι αυτό που σας έλεγα τις προηγούμενες μέρες, ότι τι δηλαδή, ότι αυτό που ανοίξανε η Λακούβα για να κάνουν τη ράμπα βάσει σχεδίων, μετά από μελέτη ήταν ότι δεν τους κάνει ράμπα, τα είπαμε αυτά πριν κανένα μήνα, ότι θα κλείσει και σήμερα έκλεισε. Βλέπετε, το χώμα πέφτει right through εδώ και έκλεισε σε αρκετό ποσοστό την τρύπα. Απ' έξω έχουμε τα παρκαρισμένα μάρμαρα που ντύνουν την Αγία Σοφιά μας. Κοιτάξτε αυτές τις γωνίες, οι παράξενες γωνίες, εδώ σε αυτή την παλέτα, το Σάββατο 7 του Μάη, 129 μέρες που είμαστε στην Αγία Σοφιά. Γιώργος, κινηματογραφιστής, αριστερά ο Κώστας, ο Νταλικέρης της Γερμανίας. Βλέπω με μεγάλη μου χαρά ότι το ψιλοφτιάξανε πάλι το χερούλι. Μακάρι να μην ξαναχαλάσει. Είμαι στη γη του Γάμα. Και πάμε να δούμε τις εργασίες που τελέστηκαν το Σάββατο. Καθώς είναι πολύ πολύ απόγευμα, πάει η ώρα 5. Αλλά δεν το μετανιώνω που άρχισα να κινηματογραφήσω, γιατί πραγματικά στο βίντεο που θα δείτε μιλάει τόσο ο προϊστάμενος των εργασιών των συνοδών έργων, ο κύριος Γρεζελιάς, και φυσικά οι βεντέτες, αεξίδες, αεξίδικες βεντέτες,
Ελένη Φιλίνη και Χρήστος Φωτίδης στο κεντρινό Μαυραϊτό. Αεράκι κάργα, φυσάει, περνάει πιστεύω και από το ηχείο του κινητού. Το γήπεδο είναι στα σφράγγες, θα κλειστώ σήμερα. Κόσμος πάρα πολύ ερχόταν από κάτω, παρακαλούσε, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσε να μπει μέσα. Εφόσον ο πρόεδρος Μελισσανίδης, γιατί είναι δικιά του η πρωτοβουλία το γήπεδο ερμητικά να κλείσει, και θα σας πω το λόγο που έκλεισε το γήπεδο, παιδιά, γιατί ο πρόεδρος δυσανασχέτησε βλέποντας ότι ναι μεν μπαίνει κόσμο στο γήπεδο, ήταν μεγάλη του χαρά που ο κόσμος έμπαινε και ήταν σωστός, έβγαζε μια φωτογραφία και έφευγε. Χαλάστηκε ο πρόεδρος κοιτώντας, παιδιά, τώρα ότι όλος ο αγωνιστικός είναι στρωμένος, αυτό θα σας δείξω. Χαλάστηκε που πολλά παιδιά που μπήκανε μέσα αφήνανε απορρίμματα μέσα, δικινπίδας, αναφυτικών, καφέδες, ήταν δηλαδή σαν, τι να πούμε, καταλαβαίνετε όλοι, και φυσικά γίνανε και τα γκράφιτι. Αυτό ήταν η σταγόνα που ξεκίνησε, ας πούμε εισαγωγικά, την οργή του Προέδρου, και έδωσε εντολή κανείς στο γήπεδο, αν δεν έχει την ειδική άδεια του να μπει. Δεν ήταν θέμα κινηματογραφιστών, δηλαδή, ότι επειδή έμπαινε ο ένας, έμπαινε λίγο περισσότερο ο άλλος, έγινε θέμα και μαντρώθηκε η Αγία Σοφιά. Ήταν θέμα τάξης μέσα στην Αγία Σοφιά από μερικά παιδιά, τα οποία δεν ήταν κατά το πέρασμά τους όπως έπρεπε. Λοιπόν, βλέπουμε ότι πίσω από το ντύχο, στο πίσω μέρος, το πίσω μέρος ντύθηκε με αυτή την αυγοειδή με βράνη, έτσι ώστε να πέσει πάνω το χώμα και τα λουλουδάκια μετά να φυτευτούν κτλ. Δίνουμε τώρα και το δεύτερο μάτι του Βόρειου Γάμα, άλλα 22 κυβικά. Περιμένουμε να ρίξουμε τη Δευτέρα, πρώτα ο Θεός, με την μπετονιέρα του Τσούμα. Τρίτο μάτι εδώ, σε αναμονή, και τέταρτο παραπάνω, ίσως γίνει και πέμπτο. Λοιπόν, εδώ παιδιά, θα πέσει το χώμα, μέσα εδώ στην, σε αυτή την επιφάνεια, και από εκεί θα πάω να σας δείξω το αυγοειδές σύστημα που έπεσε για την στεγανοποίηση, να μην περνάει υγρασία, δηλαδή, γιατί θα ποτίζονται τα φυτά, να μην περνάει στον τοίχο και διαβρωθεί το τοίχο. Βάζουμε αυτή τη μευράνη, αν λέω καλά την λέξη, την αυγοειδή που μου είπε ο κύριος Κυριάκος που με βοηθάει στο κανάλι. Εδώ είναι η μευράνη. Πατιέται αυτό, κολλάει πάνω στο τοιχείο που έχει βαφτεί με μαύρο για την στεγανοποίηση πιο καλά, και μετά εδώ θα μπει το χώμα. Ωραία. Πάω να βγούμε από την τρύπα, από το λαγούμι, και να πάω στο και παλικαρίσια να περιγράψω τι κάνανε τα παλικάρια της OBS, ο Κώστας και οι Γιώργηδες και ο Κώστας. Και ο Ηλίας, θυμήθηκα σήμερα το όνομά του, όταν τον έκανα λάθος. Βουτάω τον καφέ. Εδώ είναι και ο Κώστας, ο οποίος είχε τη χαρά και την τιμή. Ρε, πώς ένιωσες όταν βγήκες φωτογραφία με τον πρόεδρο? Απίστευτα. Τι του είπες, τι σου είπε? Τίποτα, του ζήτησα να βγάλουμε μια φωτογραφία, δέχτηκε. Ήταν, κάτσε, ήταν όρθιος ή στα μάξι, να τα λες αυτά? Όχι, ήταν μέσα στα μάξι. Άρα τον κατέβασες, αυτό είναι επιτυχία, φίλε. Αυτό που είπες τώρα, ότι κατέβηκε ο πρόεδρος από το αυτοκίνητο, ίσα και να βγει μια φωτογραφία με έναν φίλο της ΑΕΚ, χωρίς να τον ξέρει ο πρόεδρος προσωπικά ποιος είναι. Σίγουρα. Είναι επιτυχία για σένα, Κώστα μου, και δείχνει το μεγαλείο του ανθρώπου. Δείχνει ότι χωρίς να σε ξέρει. Έτσι, χωρίς να σε ξέρει. Ότι είναι άνθρωπος. Έτσι, χωρίς να σε ξέρει. Άνθρωπος. Δεν το παίζει για αυτό που είναι. Ναι. Έχει προσφέρει ό,τι έχει προσφέρει τα απίστευτα στην ομάδα μας, καλός ή κακός. Από προπονητικά, από Σεραφίδιο, από την Αγία Σοφιά. Δωρε, Αγία Σοφιά, ρε! Ο άνθρωπος καταγράφηκε. Είναι άνθρωπος. Είναι άνθρωπος. Είναι ο άνθρωπος της επόμενης ιστορίας. Η ιστορία γράφεται συνέχεια, ρε, με πράξεις. Με πράξεις. Και ο Μελισσανίδης γράφει αυτή την πράξη, παιδιά. Δέστε την πράξη. Δέστε. Έχει χίλια όσα θέματα. Οκ, okay, τα έχει. Ποιος θα έκανε το κήπεδο, ρε μάγκες? Τι με λέτε μέσα ότι είμαι Μελισσανίδικος?
Θα δούμε, περίμενε λίγο. Εγώ καταθέτω την. Όχι την άποψη και τη γνώμη του φίλου μου του Κώστα, γιατί έχει τη φωτογραφία για την είδα, γιατί εγώ δεν ήμουνα με τον πρόεδρα σήμερα. Αλλά βλέποντας τη φωτογραφία που είναι τωρινή, με το τζάκετ που φοράει ο πρόεδρος, αυτό το. Γκρι. Αυτό το γκρι. Ναι, το τζάκετ αυτό, λέω, εντάξει, ο πρόεδρος είναι. Τωρινή η φωτογραφία σημερινή. Ότι κατέβηκε από την Μπέμπα, τη δικιά του, έτσι. Ναι, παρέκαμψε τους συνοδούς του, καταλαβαίνετε όλοι, κατέβηκε μόνο για το φίλο τον Κώστα. Για να είναι φωτογραφία. Τιμή μας. Τιμή Κώστα, μου αυτό τιμή είναι μεγάλη μας, τιμή. Λέει, τιμή ο Γιώργος φωτογραφία μαζί του δεν έχει. Κάθε καλά και πήραμε. Λοιπόν. Τι να κάνω, το διασκεδάζω ρε Κώστα, άσε με να πούμε. Για να δούμε εδώ πέρα τώρα, θα δούμε. Πλούσια δώρα.